Δεν υπάρχει αυτό. Κοιτάξτε εδώ που βρίσκομαι. Κοιτάξτε εδώ. 12 κύπελα. Με την άκυπελα. 12. Τα βλέπετε, ρε στραβά, διαβάζετε. Αγγίδε, παγκίδε, τα βλέπετε. Βλέπετε ποιο είναι ο Ολυμπιακό. Σας το είχα υποσχεθεί εγώ και ο Άκης. Ο Άκης σήμερα δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Πήγε με τα παιδιά, έπρεπε να πάει να κάνει το ένα διήμερο εκεί μπάνια με αυτόν τον καύσωνα. Εγώ εδώ με τα κύπελα, θα είναι και ο Άκης με τα κύπελα την άλλη εβδομάδα. Την Παρασκευή ίσως, θα δούμε. Κοιτάξτε όμως τώρα εσείς ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο. Τα βλέπετε σε όλα τα αθλήματα. Αυτό του ποδοσφαίρου. 12 πήραμε εφέτος, 12. Ή μάλλον, να σας τα πω καλύτερα, να πούμε 11, γιατί το ένα είναι το Super Cup γυναικών στο πόλο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε 11 στα 14 κύπελα που πεζόντουσαν όλη τη χρονιά εφέτος. 11 στα 14. Και είναι και πολύ εύκολα. Το ένα είναι του ποδοσφαίρου. Να το. Εδώ. Το άλλο είναι του μπάσκετ. Το βλέπετε. Να το. Εδώ θα μπορούσε να είναι, αλλά ξέρετε, παρόλο που είναι πολύ μεγάλο το στούντιο, η ομάδα μας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Για αυτό λέω πρώτη στον κόσμο, έτσι. Πόσα κύπελα έχουμε. 4 είναι στο βόλεϊ. 2 στο βόλεϊ γυναικών, πρωτάθλημα κύπελο. 2 στο βόλεϊ αντρών, κύπελο Ελλάδος. Τι πουτάνα του, τι πέπες από πάνω. Ρε εσείς, προσέξτε μου, κάνετε γραζουνιά στα κύπελα. Καήκατε. Πω. Δεν γίνονται αυτά. Έχουμε και στην οροφή κάποια κύπελα. Αυτά θα έρθουν πιο μετά. Περιμένετε. Αυτά τα ευρωπαϊκά είναι από τον ουρανό θα έρχονται. Λοιπόν, του ποδοσφαίρου ένα. 3 είναι στο μπάσκετ. 1 του Σπανούλη. Τι σκάε αντρών, έτσι, το μπάσκετ αντρών, το Σπανούλης, Βασίλης Σπανούλης, αυτό. Τώρα που να είναι τα δύο γυναικών. Α, το ένα είναι εδώ, το βλέπετε. Βλέπετε, αυτό είναι προχθές. Αυτό είναι προχθές το κύπελο, που έγινε απονομή, μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, άργησε λίγο, τέλος πάντων, έγινε αυτό εδώ. Πρωτάθλημα γυναικών στο μπάσκετ. Και έχουμε και το κύπελο. Κάπου εδώ είναι και το κύπελο. Πού να είναι, πίσω μου, εδώ, κάπου εδώ. Θα τα δείτε όλα. Τα βλέπετε. Κοιτάξτε πόσα είναι. 2, 4, 6. Δεν κλέβουμε. Και 2, 8. 10, 12. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός που σας νικάει συνεχώς. Αυτός είναι. Η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο. Στο μεταξύ, έχουμε πάρει και άλλα 9. Στην κολύμβηση, στο στίβο. Πού να χωρέσουν όλα. Στο στίβο και στην κολύμβηση, έτσι. Ένα είναι και στο πινκ πονγκ. Όλα τα παίρνουμε. Δεν χαρίζουμε πουθενά τίποτα. Που είναι ολυμπιακά αθλήματα αυτά. Αυτά είναι ολυμπιακά αθλήματα. Τα κύπελα του Στίβου και το Οικολίβης. Δεν είναι ένα εκεί πέρα που παίζατε εσείς σε baseball, τι ήταν αυτό που παίζατε.
που ήταν ο πρόεδρος, ο παίκτης και ο ποδοσφαιριστής που έπαιζε ο ίδιος, ένας ήταν. Μια ομάδα περιπτώρια. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν ασχολούμαι με εσάς. Απλά ήθελα να τα δουν οι Ολυμπιακοί, που εφέτος πρέπει να ενισχύσουμε τον Ολυμπιακό μας και με τα διαρκείας, να περάσουμε τα 21.000 διαρκείας που είχαμε πίσω, πέρυσι. Είναι μεγάλη αυτά. Ξέρετε ότι ενισχύεται και ο Ολυμπιακός. Και την κάρτα φιλάθλου 10 ευρώ που είναι, που από εφέτος, και μπράβο και στο Γιώργο και στο Παναγιώτη Αγγελόπουλο, που θα το κάνουν εφέτος, θα είναι και στο μπάσκετ αυτό. Όσοι είναι μέλη στον Ολυμπιακό, έτσι, διαρκές εννοώ και τα λοιπά, θα μπορούν να πηγαίνουν στα αθλήματα, στα τέσσερα, στο βόλεϊ γυναικών, στο πόλο γυναικών, στο αντρικό πόλο, στο πόλο, στο βόλεϊ αντρών, να πηγαίνουν δωρεάν σε αυτά τα αθλήματα. Και στο πόλο γυναικών, επαναλαμβάνω, και στο πόλο αντρών, και στο βόλεϊ γυναικών, και στο βόλεϊ αντρών. Με την κάρτα, αυτός που δίνει το πεντάρικο τέλος πάντων, καταλαβαίνετε, στο διαρκείας, που είναι κάρτα, που είναι μέλος στον Ολυμπιακό, θα πηγαίνει δωρεάν. Αυτό το έκανε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στον Δεραστέχνη, για να δείξει πόσο, ας πούμε, ένα ευχαριστώ, ας πούμε, στον κόσμο του Ολυμπιακού που συμμετέχει. Βέβαια, όπως σας είπα πριν, ο Μαρινάκης εξακολουθεί να ενισχύει τον Δεραστέχνη. Εμείς με την κάρτα μέλους των 10 ευρώ και, και τα διαρκείας του Ολυμπιακού, έτσι. Πρέπει να τα περάσουμε φέτος στα 21.000. Γιατί του χρόνου, μάγκες μου, ήδη έχετε πάρει χαμπάρι κάποιες μεταγραφές που έχουν γίνει και στο πόλο και στο βόλεϊ, ότι δεν θα παίρνουμε μόνο τα πρωταθλήματα. Δεν θα παίρνουμε μόνο τα πρωταθλήματα. Θα παίρνουμε και τα... Θα είμαστε... Θα είμαστε και για ευρωπαϊκούς τίτλους. Και στο μπάσκετ γυναικών και στο... Και στο βόλεϊ και στο πόλο, βέβαια. Που εφέτος η ομάδα μας από ατυχία δεν πήρε το πόλο, το Champions League του πόλο στην Ουγγαρία. Βλέπετε εδώ πέρα. Θέλω να τα βλέπετε καλά. Εσείς, καταρχήν εμείς οι Ολυμπιακοί. Νιώθω τέτοια ευτυχία, ρε μάγκες. Πέστε μου, ποιο νησί να πάω. Σε ποια χώρα του κόσμου να πάω. Και να πω, πήγα καλά και τι ωραία. Κοιτάξτε εδώ που βρίσκομαι. Κοιτάξτε, πέστε μου αν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από αυτή. Με όλη τη χρονιά αγωνιστήκανε οι διοικήσεις των ομάδων μας, της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του Ερασιτέχνη, αγωνιστήκανε οι παίκτες μας όλων των αθλημάτων, μαζί με τη συμμετοχή του κόσμου, του Ολυμπιακού, των οπαδών και του κόσμου, του απλού, έτσι. Μα αν και εγώ νομίζω ότι όλοι οι Ολυμπιακοί οπαδοί μας. Δώσαμε μεγάλο αγώνα για να πάρουμε αυτά τα κύπελλα. Χάσαμε ένα από μια μεγάλη πουστιά. Για μένα. Δεν υπάρχει αυτό που έγινε στο κυπέλλο Ελλάδος, στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει αυτό που έγινε. Έχει όμως πίσω, έχει πίσω η Αχλάδα την ουρά που λένε. Θα δείτε φέτος τι θα πάθετε. Και θέλω να σας πω πάλι ότι με τα διαρκές που θα πάρουμε, θέλουμε οπωσδήποτε το 7ο συνεχόμενο επιπροεδρίας Μαρινάκη να το... Εάν δεν πάρω... Δηλαδή, για μένα, αυτό εδώ, το έχουμε ξεχάσει, παιδιά. Το φετινό του 2016-2017 το πρωτάθλημα Ελλάδος το θέλουμε οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Όχι ότι δεν θα πάρουμε και τα άλλα, έτσι. Και το μπάσκετ θέλουμε, τον αντρών και το μπάσκετ γυναικών και τα πόλο και όλα και τα βόλε και όλα. Είμαστε 11 στα 14 πήραμε. Δεν πήραμε το βόλεϊ των αντρών, έτσι, το πρωτάθλημα. Από λεπτομέρειες το χάσαμε. Δεν πήραμε το κύπελλο του μπάσκετ σε ένα άδειο σεφ. Όχι. Και το ποιο δεν πήραμε άλλο. Και το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Οπότε, μάγκες μου, του χρόνου, πιο μεγάλη συμμετοχή, πιο μεγάλη παρουσία, πιο γεμάτα γήπεδα σε όλα τα αθλήματα. Είναι αυτό που τρέμουν όλοι οι αντίπαλοι μας.
για να πάρουμε και τα 14 τουλάχιστον στην Ελλάδα. 11 πήραμε στα 14. Τα ευρωπαϊκά έχει ο Θεός, μη σας νοιάζει. Οι μεταγραφές του πόλου είναι καλές, παιχταράδες παίζουμε, του βόλεϊ το ίδιο, του ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή μας νοιάζει να περάσουμε το πρώτο προκριματικό για να συνεχίσουμε να παίζουμε Ευρώπη, να περάσουμε και το δεύτερο να πούμε στους ομίλους, να παίξουμε Champions League, έτσι που καταδύσανε το ποδόσφαιρο. Μας καταδύσανε να παίζουμε προκριματικά, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ο μόνος που μαζεύει, πώς το λένε, βαθμούς στην Ελλάδα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα σπουδαία. Τα σπουδαία είναι αυτά, αλλά πάμε και τα σπουδαία που στο ένατο συνέδριο, στο ένατο παγκόσμιο συνέδριο, παγκόσμιο, μόνο ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτό. Τη σειρά σε αυτά, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είπε, για μένα είναι η πιο μεγάλη βόμβα που έριξε, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, παράδειγμα, το κλειστό γυμναστήριο που, έχει, που είπε, ενώ εκεί θα είναι ένα κλειστό γυμναστήριο που θα παίζει και η ομάδα γυναικών μπάσκετ και, και βολέι αντρών και γυναικών και ένα κολυμπητήριο. Πού θα γίνουν αυτά? Στον Πειραιά θα γίνουν. Εκεί κοντά. Στο Καραϊσκάκι κοντά θα γίνουν. Το πού θα τα μάθει σύντομα. Και το πιο σπουδαίο ακόμα, με λεφτά του Μαρινάκη. Της ΠΑΕ. Του Μαρινάκη θέλετε, της ΠΑΕ. Ο Μαρινάκης το είπε, ο Μαρινάκης θα τα φτιάξει. Και με τη συμμετοχή τη δικιά μας. Γι' αυτό σας λέω, διαρκείας, την κάρτα των 10 ευρώ του, την κάρτα μέλους, έτσι, 10 ευρώ, να περάσουμε, πέρυσι είχαμε φτάσει ένα πολύ μεγάλο, αρκετά μεγάλο νούμερο, να περάσουμε και αυτό, πάνω από 60.000, για μένα πρέπει να πάμε 100.000, για μένα. Και θα πάμε. Για να είναι και ευρωπαϊκή τίτλη εδώ του χρόνου, όχι μόνο τα ελληνικά. Τώρα εδώ η καρέκλα δεν βολεύομαι λίγο, θα τα φτιάξουμε πιο μετά. Να, αυτό εδώ είναι, για να το δείτε, αυτό είναι το πρωτάθλημα του μπάσκετ γυναικών. Αυτό έλειπε μόνο. Όλα τα άλλα τα έχετε δει, ένα-ένα τα είχατε δει, ένα-ένα, δύο-δύο τα είχατε δει. Αυτό έλειπε. Το είδατε και αυτό. Εσείς καθίστε τώρα με τη λάσπη, μην ξεχάσετε να δείτε τις παπαριές του Θωμαίδη, που έλα αργήσαμε, μας πήρε ο ύπνος και η ώρα ήταν 8.30 και καλά ήταν απευθείας εκπομπή και ήταν γύρω στις 8 και έλα νηστάζω πόπο μας πήρε η ώρα. Αυτά τα ψέματα και η λάσπη θα πέσει επάνω τους. Θα πέσει επάνω τους. Λεφτά δεν βάζουν από ό,τι βλέπετε. Και το μόνο που εξακολουθούν να κάνουν είναι να λένε αυτές τις παπαριές που λένε. Δεν θέλω να πω πολλά για αυτό το... Καταρχήν να πω κάτι, ρε Μάκη. Αυτό το τηλέφωνο που έχει το απευθείας, έλα, απευθείας σύνδεση, μιλάει, ξέρω εγώ, Μπέος. Αφού ήταν στις 8.30 και εμείς το βλέπαμε στις 1. Το βλέπατε εσείς, εγώ δεν τα βλέπω αυτά. Και καλά θα κάνουν Ολυμπιακοί να μην τα βλέπετε αυτές τις αηδίες που λένε. Άσε για αυτά να τα τρώνε τα κουτόχορτα που λένε και τα ψέματα να τα τρώνε οι άλλοι οπαδοί των άλλων ομάδων. Και έλεγε, ας πούμε, απευθείας σύνδεση να επέμβει γιατί κάτι ξέχασε να πει, τον πρόσβαλε κάποιος από το πάνελ και καλά να κάνει η παρέμβαση. Και ήταν 2:30. Και ο άλλος δίσταζε, έλα ρε γαμώ το πω, μας πήρε 2. Τι ψέματα είναι αυτά, τι καλά και ο Ζηλίκια είναι αυτά. Έχετε κι άλλα να πάθετε. Εκτός από αυτά που παθαίνετε και πονάτε, θα έρθουν κι άλλα. Γιατί η λάσπη, πώς θα τα πείτε ρε. Η λάσπη κάποια στιγμή θα φανεί. Ήδη έχει φανεί σε όλους τους Ολυμπιακούς σίγουρα. Και σε πολλούς με μυαλό σκεπτόμενους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Λίγοι είναι αυτοί, δεν πειράζει. Οι άλλοι με το μερτικό που παίρνουν από τα αφεντικά τους, ας κάνουν αυτά που κάνουν, να μπαίνουν μέσα σπάνω τα γήπεδα και να βρίζουν τον Ολυμπιακό. Να ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Αυτός που σας νικάει συνεχώς. Αύριο, σήμερα συγκεντρώθηκε η ομάδα μας στο Ρέντι. Αύριο φεύγει και πάει στο Ίσμπουργκ, Αυστρία.
θα δώσει δύο φιλικά 27 και 30 του μήνα, του Ιούνιου. Λοιπόν, για να ετοιμαστεί να είναι έτοιμη τον Ιούλιο να περάσουμε στο πρώτο προγραμματικό, να συνεχίσουμε να παίζουμε Ευρώπη, να περάσουμε το δεύτερο να παίζουμε Champions League. Όσον αφορά για τις μεταγραφές, η ομάδα έχει παίχτες σε όλες τις θέσεις. Θα γίνουν και μεταγραφές. Σήμερα θα προπονηθείς Ολυμπιακού. Μην βιάζεις, όλα θα γίνουν. Εσείς νομίζετε ότι θα μείνει έτσι η ομάδα? Όχι. Κάποιες αναχωρήσεις θα γίνουν, κάποιοι άλλοι θα έρθουν. Κάποιοι παίχτες μπορούν να ζητήσουν μεταγραφή να τους πάρουν άλλοι. Θα δούμε. Το μόνο που μας νοιάζει είναι να παίρνουμε διαρκεία. Αύριο πάλι θα πουλούνται από το πρωί μέχρι το απόγευμα διαρκεία στο Καραϊσκάκι. Αυτό μας νοιάζει. Και όλα τα άλλα, όταν έχετε πρόεδρο, ακούστε, θα σας πω κάτι. Όταν υπάρχει πρόεδρος της ΣΥΜΠΑΕ που λέγεται Μαρινάκη, στο μπάσκετ, στην ΚΑΕ, η αδελφή Αγγελόπουλη, στον Εραστέχνη, ο Κουντούρης, ο Μιχάλης ο Κουντούρης, μη φοβάστε τίποτα. Και η θύρα αυτά θα είναι κοντά με τη δύναμη που ξέρει εκείνη και όλος ο λαός του Ολυμπιακού, γεμάτα γήπεδα, να τους ταράζουμε στις ποδοσφαιρικές και μπασκετικές και βολεϊμπολίστικες και πολίστικες φάπες. Τα από όλα τα αθλήματα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα θα έπρεπε να σας δείξω και τις απονομές που, αλλά που θα μας πάρει η ώρα. Δεν θέλουμε. Κοιτάξτε εδώ, ρε παιδιά, που θα μετρήσετε. Ρε παιδιά, που θα τις μετρήσετε. Από πού να αρχίσουμε? Τις βλέπετε? Δεν είναι φοβερό? Φοβερό! Φοβερό! Κοιτάξτε εδώ, μετράτε. Μετράτε, χαϊβάνια! Των άλλων ομάδων μετράτε, να ποιος είναι Ολυμπιακός. Και εσείς περιμένετε να σας πάνε στη Γάμα. Πρόεδρος της Άξης πήγε στη Γάμα. Δεν πληρώσε τα χρέη. Μπράβο σας. Αυτό έμεινε για πάντα στίγμα στην ομάδα σας. Είχατε το άλλο που είχατε πέσει κάτω, τώρα έμεινε και αυτό. Περιμένετε γήπεδο να σας φτιάξει? Πού το γήπεδο? Θα δούμε το γήπεδο. Δεν βλέπω εγώ να γίνεται δουλειά. Οι άλλοι βγάλανε κάτι καρέκλες, βάλανε κάτι άλλες. Ποιες σουίτες, ποιες, τι είναι αυτά, ρε που λέτε. Ρε, σας παραμυθιάζω, το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? Καταρχήν σας ανοίγω τα μάτια. Που έπρεπε να πω, ναι, συρρίχτε τους, αλλάξτε τα καθίσματα και μια χαρά είστε. Σας δουλεύουνε. 7.000 εισιτήρια μέσα όλο ο Παναθηναϊκός. 11 η ΑΕΠ και ο ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός 21. 280.000 περίπου εισιτήρια Ολυμπιακός, μαζί με κύπελο και Champions League, 450.000 εισιτήρια. Και ο Παναθηναϊκός γύρω στις, μαζί με κύπελο και ένα ευρωπαϊκό που έπαιξε, γύρω σε 120-130, εκεί. Και πολλά λέω. 450-460.000 εγώ και εσύ εκεί, 120. Είχατε το μπάσκετ, πάει και το μπάσκετ. Πού το μπάσκετ, να το δω το. Εδώ λέει Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος, και εδώ λέει Σπανούλης και οι άλλοι παίχτες βέβαια. Και οι άλλοι παίχτες. Δεν ξέρω ότι στεναχωριέσαι και ότι σας πονάω, αλλά έτσι είναι ο Ολυμπιακός, ρε μαλλιά μου. Πώς θα γίνει δηλαδή. Χρόνια γίνεται αυτή η δουλειά, δεν γίνεται τώρα, χρόνια. 43 πρωταθλήματα εγώ. 20 εσύ, 11 ο άλλος. 3 ο Άρης, 2 ο ΠΑΟΚ, 1 η Λάρισα. Α, εντάξει η Λάρισα. Εδώ που τα λέμε, η Λάρισα έχει ένα λιγότερο από τον ΠΑΟΚ. Αυτή η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε σε γραμμές. Για πάμε σε γραμμές, γιατί δεν έχω και τον Άκια με βοηθάει. Κουράστηκα λίγο, θα σας τα λέω από την αρχή. Α, μην ξεχάσω να πω ότι έχουν γίνει και... ότι αύριο στο μπάσκετ έρχεται ένας πολύ μεγάλος παίχτης, έτσι λένε όσοι του, έτσι. Είναι ένας σέντρε, ένας Καναδός, Μπίρτς, λέγεται ο Κέμ Μπίρτς, 24 χρονών, 2-6. Σέντερ είναι αυτός. Θα έχουμε και συνέχεια και εκεί. Στο πόλο έχετε μάθει τις μεταγραφές. Πήραμε ένα αμυντικό Κροάτι και έναν Ισπανό περιφερειακό. Θα πάρουμε κι άλλο παίχτη εκεί, τέταρτο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όταν λέμε θα πάρουμε, δεν κοστίζουν 5.000 και 10 αυτοί και 20.000. Γενικά όλοι οι παίκτες.
Τα συμβόλαια του Ολυμπιακού είναι ακριβά. Από το ποδόσφαιρο μέχρι το μπάσκετ, το πόλο, το βόλεϊ, παντού. Champions League τελικό έφτασε ο Ολυμπιακός φέτος στο πόλο. Ακόμα και το πόλο γυναικών, άμα τα κορίτσια του Ολυμπιακού δεν είχαν κουραστεί με την εθνική και αυτά όλα, θα το είχαμε πάρει και αυτό. Γιατί αν θυμάστε, κερδίσαμε με 3 διαφορά. 1,5-2 λεπτά πριν δείξει ο αγώνας, αν θυμάμαι καλά. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Αντρέας από Γλυφάδα. Γεια σου, Κάκη. Γεια. Ο Πρασινόλεπρος τιμωρός. Ο. Ναι, καλά, πήγαινε για ύπνο. Να τον τιμωρό. Να ποιος είναι ο τιμωρός. Ο τιμωρός, κορόιδο Χαϊβάνη, να ποιος είναι ο τιμωρός. Τα βλέπεις. Κάτσε εσύ εκεί, κορόιδο, κάτσε πόνα. Στη μοναξιά σου, στη μιζέρια σου, να κοίτα αυτά εδώ όλα, είναι υπερηφάνεια. Το καταλαβαίνεις. Και εσύ κάτσε εκεί να λες τιμωρός και καλά, εγώ θα νευριάσω και θα σου πω αυτό και αυτό. Να τα, εγώ δεν νευριάζω καθόλου. Κοίτα εδώ, κοίτα που είμαι. Εσύ έχεις φανταστεί αν μπορείς να κάτσεις μέσα σε μια χρονιά σε 12 κύπελα ανάμεσα. Μπορείς, κάτσε εκεί. Να ποιος είναι ο τιμωρός. Από Σπανούλη, από Φορτούνη. Τι να σου πω ρε φίλε. Λοιπόν, καλησπέρα. Να ποιος είναι ο τιμωρός. Κλειστό γυμναστήριο φτιάχνει ο Μαρινάκης. Και κολυμπητήριο. Όχι με δικά του λεφτά, όχι να πάρουμε από αυτά που ζητάει ο Μελισσανίδης. Δώσε μας κάνα φράγκο να φτιάξουμε το γήπεδο. Με δικά του λεφτά. Και ας βγει εκείνο το Χαϊβάνι που ήταν την Παρασκευή και μας έλεγε το Μαρινάκη μένα και του Άκη. Ποιος είναι ο Μαρινάκης. Σου είπα, εσύ δεν είσαι Ολυμπιακός και πρέπει να σε έχει πειράξει που πήρε το Δημαρχείο, μάλλον. Εκεί σε βάζω εγώ εσένα. Μάλλον θα ήσουν με τον άλλο τον Δημάρχο που παίρνει καμιά δουλειά από το Δημαρχείο. Και εδώ δεν την παίρνει. Και κατηγόρησε με βαριά λόγια το Μαρινάκη. Να ποιος είναι ο Μαρινάκης. Δεν ήσουν οπαδός με τίποτα εσύ. Ούτε άλλη ομάδα, ούτε Ολυμπιακός που είπες. Δεν ήξερες ένα παίκτη Ολυμπιακού, Χαϊβάνη. Μη σε πω αλλιώς. Καλησπέρα. Καθίστε στη μιζέρια σας. Εφέτος θα τα πάρουμε όλα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Μόνο τον ύμνο βάζει το παλικάρι αυτός και κλείνει το τηλέφωνο. Δεν πειράζει φίλε μου. Τα πιο ωραία λόγια. Τον ύμνο του Ολυμπιακού εμπρός. Παρακαλώ. Ναι. Εμπρός. Πιτσιρίκα, άμα είσαι μικρή, μην παίρνετε τηλέφωνο και τα χρόνια στον μπαμπά σας τώρα τα λεφτά. Άστε. Εμπρός. Η 21 του μήνα φεύγει ο Ολυμπιακός για ένα μήνα με που είδα και έρχεται την 1η του μήνα. Εμπρός. Αύριο είναι 21. Εμπρός. Συνεχίζονται οι μεταγραφές σε όλα τα αθλήματα. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει μία, ένα δεξιμπάκ έχουμε πάρει. Έτσι. Κέπονται και άλλες μεταγραφές. Και όχι των 150.000. Ναι. Μάκες, θα παίρνετε τηλέφωνο να μιλάτε. Μην τα αφήνετε ανοιχτά τα τηλέφωνα και τέτοια. Λοιπόν. Έχουμε κάνα βίντεο, κύριε σκηνοθέτη, τι έχουμε. Να πιούμε κανένα νερό, να φτιάξουμε και τα κύπελα. Εδώ πέρα έχω τυφλωθεί, τέτοια λάμψη. Κοιτάξτε τι τύχη έχουμε εμείς οι Ολυμπιακοί μάγκες.
Κοιτάξτε που βρίσκομαι. Κοιτάξτε που βρίσκομαι. Ανάμεσα σε 12 τρόπαια που πήρε ο Ολυμπιακός εφέτος. Και πέστε μου, ποια άλλη μεγάλη ομάδα κατά τη γνώμη σας υπάρχει στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, που να πάρει 12 ή κύπελο ή πρωτάθλημα ή ακόμα και ευρωπαϊκό, όπως πήρε η ομάδα πόλο του γυναικών του Ολυμπιακού. Ποια είναι αυτή, η Ρεάλ, η Μπάγκερ, η Μπαρσελόνα, ποια είναι, πέστε μου ποια είναι. Σε όλα τα αθλήματα, και στο πόλο και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Πέστε μου ποια είναι. Καμία δεν υπάρχει. Καμία, ψάξτε να το βρείτε. Από το ποδόσφαιρο, το κύπελο, το βόλεϊ και το πόλο. Ποια μπορεί να τα έχει αυτά τα κύπελα. Καμία. Πάμε σε διάλειμμα ή να πάμε σε γράμμα. Πάμε σε διάλειμμα μετά με διάλειμμα. Να φτιάξουμε τα κύπελα. Άφησα μόνο το ποδόσφαιρο. Έτσι. Το μπάσκετ. Το αντρικό. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, και το μπάσκετ, πώς το λένε. Το γυναικών που δεν το είχατε δει, το βλέπετε από κοντά. Μην ξεχνάτε, μάγκες, κάρτα φιλάθλου των 10 ευρώ. Όλος ο κόσμος. Για να γίνουμε ακόμα. Πανείς και στην Ελλάδα, εννοείται. Και να παίρνουμε και τους ευρωπαϊκούς τίτλους που εφέτος τους διεκδικούμε. Και οπωσδήποτε και την κάρτα μέλους 50 ευρώ. Είτε πάρεις διαρκεία, είτε γίνεις μέλος, 50 ευρώ είναι. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να περάσουμε τα 20.000 διαρκείας, 21 πόσο ήμασταν πέρυσι, περίπου, 21 και κάτι. Να, γιατί δεν μπορούμε να πάμε και παραπάνω, μέχρι 22.000 φαντάζομαι, έτσι νομίζω. Για να είναι ένα γεμάτο Καραϊσκάκι κάθε Κυριακή. Και φέτος βλέπω μεγάλες παινιές. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, ακούγομαι. Ναι, εσύ. Αντρέας από Φιλοθέη. Θέλω να μαντέψετε τι κρατάς στο χέρι μου. Αυτό! Άντε, γεια. Πάρ' το και κράτα το καλά. Ξέρω, υπάρχουν κάτι μαλακισμένα που νομίζουν ότι τώρα με αυτό που θα είπανε θα κάνω εγώ κάτι. Εντάξει, έχω κάνει, έχω νευριάσει, έχω... Δεν είναι όλες οι ώρες οι ίδιες. Έχετε να πείτε τίποτα με αυτά εδώ ή σας έχουμε βουλώσει στο στόμα και λέτε μόνο μαλακίες και αηδίες. Έχετε χάσει τη λαλιά σας. Έχετε χάσει τη λαλιά σας. Και νομίζω ότι τώρα θα πείτε αυτό, Τάκης θα κάνει αυτό, το έκανα μία δύο από τα νεύρα μου, ξέρω εγώ, αυτό με το ήρθε. Δεν είναι και καλά. Πάρτε τώρα αυτό που είπες να το έχεις στο χέρι σου και βλέπουμε. Το λέω για τους επόμενους. Μην νομίζετε ότι είναι όλες οι ώρες ίδιες. Άλλωστε μετά την τέτοια ευτυχία που είχα πριν από λίγο εδώ, δεν υπάρχει αυτό που έζησα. Ένας απλός οπαδός του Ολυμπιακού με 12 τρόπαια δίπλα του, δεν υπάρχει. Μόνο εμείς οι Ολυμπιακοί το έχουμε ζήσει. Εσείς ποτέ, από ό,τι βλέπω ποτέ. Τα ξέρω τα χρόνια που έχουν περάσει, ποτέ. Και τα επόμενα που έρχονται, κακομοιριά και δυστυχία θα έχετε. Και εδώ θα υπάρχει μόνο ευτυχία, υπερηφάνεια, το προσύνη, μαγιά, όλα αυτά που έχει τα τίμια Ολυμπιακός. Και εσείς ζήστε από τα ΕΣΕΣ, εσείς από τα ΕΣΕΣ δεν το ξεχνάω, θα την ακούτε, την Γκεστάμπο τότε που παίξατε. Το Γουέμπλεϊ με τον Παπαδόπουλο και τη Δέσποινα Παπαδοπούλου και τον Πατακό και τον Ασλανίδη, με αυτά να ζείτε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια. Με λένε Χρήστο. Και είμαι από Νέο Ηράκλειο. Ναι, τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός. Ναι. Για πες. Αυτό που ήθελα να σου πω, Τάκη, είναι ότι φέτος γενικά στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω, αλλά δεν έχουμε κάνει μεταγραφές. Ναι. Ακόμα. Ναι. Για πες. Ναι, δεν έχουμε κάνει μεταγραφές. Ναι. Καταρχήν έχει γίνει μία μεταγραφή. Το ο Φιγκέιρας. Τι. Ο Φιγκέιρας. Μπράβο. Το δεξιμπακ. Ναι. Αυτό, αλλά γενικά δεν υπάρχει κινητικότητα φέτος, το βλέπω. Λοιπόν. Η ομάδα αύριο φεύγει για το Ίσπρουκ στην Αυστρία για προετοιμασία. Πρέπει να ετοιμαστεί για το πρώτο προκριματικό που είναι στις 27 Ιουλίου, νομίζω, να περάσουμε και συγχρόνως, Αύγουστο τελειώνει μεταγραφές, αν θυμάσαι. Και ο προπονητής ήρθε, θα μιλήσει με τον πρώτο Ολυμπιακό και θα γίνουν μεταγραφές. Μην ανησυχείς καθόλου. Αυτό σίγουρα. Αυτό εγώ. Δηλαδή, εσύ καταρχήν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στη Γαλλία,
γίνεται το ευρωπαϊκό, όπως το λένε, το κύπελλο Ευρώπης. Ναι, ναι, ναι. Άλλοι παίκτες παίζουν. Ποιος θα μιλήσει με αυτούς. Μπορεί να είναι κάποιος παίκτης που παίζει στην άλλη ομάδα. Ποιος μπορεί να μιλήσει με αυτή τη στιγμή μαζί του. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα εκεί, να δούμε τι χρειάζεται ο προπονητής του Ολυμπιακού, να το συζητήσει με το Μαρινάκι και θα το πει σε νοιάζει τίποτα. Όλα θα γίνουν όταν έχεις Βαγγέλη Μαρινάκι. Τον Αγγελόπουλο στο μπάσκετ, τον Κουντούρι στον Ερασιτέχνη, μην φοβάσαι τίποτα. Και απλά εμείς οι οπαδοί του Ολυμπιακού να έχουμε την κάρτα του Λιάθρου 10 ευρώ και την κάρτα αμέσως στο 50. Και εμείς σε νοιάζει τίποτα. Άκη, να σου πω κάτι. Ναι, πες το. Σας λείπει ένα κύπελο. Ναι, πάρ' το και το κύπελο να το έχεις στο στόμα σου. Εντάξει, είμαστε μάγκα μου, και εσύ. Με αυτό το κύπελο που μου λες ότι μας λείπει, με αυτό θα μείνεις για καμιά δεκαετία ακόμα. Και αν είσαι αεκτζής, 25 χρόνια ρε κακομοίρη που από τη φωνή σου φάνηκες πιο μικρός, έχεις να πάρεις πρωτάθλημα. Καλησπέρα. Μείνε με αυτό, αγόρι μου, μείνε με αυτό. Έχεις μια υπερηφάνεια τέλεια. Βέβαια, έχεις πάρει και δύο πρωταθλήματα. Ένα στη Γάμα Εθνική και ένα στη Β. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Θέλω να είμαι τίμιος μαζί σας και δίκαιος. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Γήπεδα ακόμα, περίμενε. Πότε θα φτιαχτεί το μπλε τζαμί. Σας δουλεύουνε. Και εσύ πήγες να μου πεις όμως να ζήπει ένα κύπελο. Και ο Τάκης αναχωρέθηκε. Βέβαια αναχωρέθηκα. Που τότε που έγινε μετά από ένα μήνα ο τελικός. Αν είσαι έξις. Αλλά εδώ μιλάμε πού ζω εγώ και τι είσαι εσύ. Ποιος είσαι εσύ. Ποια είναι η ομαδούλα σου. Ποια μικρή ομάδα είσαι. Ζήσε με αυτά. Εμπρός. Ναι. Ζήσε με αυτό. Κακομοίρη. Έλα. Πάτα και από την εφημερία τα βλέπετε. Εμπρός. Με το τάκι να μιλήσω. Ορίστε. Εγώ είμαι ο Τάκης είμαι. Εμπρός. Έλα Τάκη μου. Έλα φίλε. Με μένα μιλάς. Με σένα. Είναι κλειστά τα πάντα. Δεν έχω ανοιχτά τίποτα. Ναι, μιλάω με σένα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και τι δεν θα δίνα, Ολυμπιακός από Γαλάτσι, χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε. Ναι. Και τι δεν θα δίνα για να ήμουν στη θέση σου μαζί με αυτά τα κύπελα. Είμαι μία παρέα από το ίντερνετ. Ναι. Που καθόμαστε και βλέπουμε και την εκπομπή σου, βλέπουμε και όλους τους υπόλοιπους αγώνες και θα ήθελα να δώσω ένα πάρα πολύ μεγάλο χαιρετισμό στο DJ Ηλία 7, ο οποίος έχει δώσει όρκο να πάρουμε το πρωτάθλημα από το Δεκέμβρη και όχι πιο νωρίς, αν και εγώ θα το ήθελα πιο νωρίς, ναι. Έτσι. Και σε κάποια άλλα τα παιδιά, δεν ξέρω τα ονόματά τους, είναι τα CNR 3RG και όλα τα υπόλοιπα. Δεν θέλω να καθυστερήσω τον χρόνο σου. Κάνεις μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο λείπει ο Άκης. Προφανώς δεν χωρούσε μέσα σε όλο το χώρο. Χωρούσε, με τα κύπελα εκεί πέρα. Ναι. Έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση που βλέπω όλα τα κύπελα και πιστεύω ότι είναι και άλλα 9, αν δεν κάνω λάθος. 9, ναι. Είναι το ποδόσφαιρο αυτό, το μπάσκετ αυτό και το γυναικό αυτό. Τα άλλα 9 τα έχω εδώ τριγύρω μου. Ωραία, έτσι. Άμα κάνω έτσι, άμα κάνω έτσι, πιάνω κανένα δυο. Θες κάνω ένα σου, πάρε και αυτό. Δώστο να το δείξουν, να το δουν οι πάντες, Καταλάβες, γίνεται. Πέραμε 3 αυτοκίνητα, να φέρουμε 12 κύπελα, δεν υπάρχει αυτό. Γεια σου ρε Τάκαρε, είσαι αρχηγός, να σε καλά. Ευχαριστώ, έχω πει, sorry κιόλας λιγάκι, έχω πει ένα τσιπουράκι λιγάκι παραπάνω από τη χαρά μου που σε βλέπω, να σε καλά. Και πες μου αγόρινα μου. Κάρτα φιλάθλου να πάρουμε τον 10 ευρώ, όποιος δεν μπορεί να πάρει κάρτα μέλους, να ενισχύσουμε τον Ολυμπιακό σημαντικό. Σε όλα τα αθλήματα, παιδιά, του χρόνου πρέπει να πάρουμε, διεκδικούμε φέτος η χρονιά που θα αρχίσει, εννοώ τους ευρωπαϊκούς τίτλους στον Ερασιτέχνη, εννοώ πόλο και βόλε και τα λοιπά.
Πρέπει να πάμε 100.000 κάρτες φιλάθλου και, όσες μπορούμε παραπάνω κάρτες μέλους το 50 ευρώ. Και άμα δεν μπορούμε, εγώ έχω να προτείνω και κάτι το εξής. Εάν έχουμε 10 ευρώ, την οικονομική δυνατότητα 10 ευρώ. Να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε σε κάποιον που δεν μπορεί να πάρει κάποια κάρτα μέλους, το να δώσουμε εμείς 10, 15, 20, 25 ευρώ δεν είναι κακό, καλό είναι και τον Ολυμπιακό μας. Μπράβο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Την κάρτα φιλά το 10 ευρώ. Και όποιος δεν θέλει να γίνει μέλος στον Ολυμπιακό και ας μην πάρει διαρκές, είναι 50 ευρώ. Ωραία, είναι, ναι, κάποιο ωραία. Όπως, 50 ευρώ, εδώ χαλάμε λεφτά αλλού και αλλού για το τίποτα. Αν είναι δυνατόν, βέβαια. Λοιπόν, φίλε μου, χάρηκα. Έγινε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Αγώνα μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εσύ, αγώνα μου, και εσύ. Λοιπόν, Μάγκες, 10 ευρώ κάρτα φιλάθλου είναι τίποτα. 10 ευρώ. Τίποτα. Και επειδή είπα τώρα για την κάρτα μέλους των 50 ευρώ, όποιος δεν μπορεί να πάρει διάρκεια. Μάλλον με το 50 ευρώ παίρνει και το διάρκεια. Κάποιοι φίλοι μου στην επαρχία, δεν χρειάζεται από και πού, θα πάρουν το 50 ευρώ μια κάρτα μέλους και δεν θα πάρουν διάρκεια. Εάν δεν μπορείτε όμως να δώσετε το 50, θα δώσετε το 10. Μην μου πείτε, παιδιά, για ένα 10, ξέρω. Και εγώ, σαν και εσάς, είμαι, δεν είμαι κανένας πλούσιος, φτωχός είμαι κι εγώ. Αλλά για τον Ολυμπιακό θα κάνουμε τα πάντα για ένα 10. Μόνο που παίρνω 2 πακέτα την ημέρα, παράδειγμα, θα πάρω ένα. Και θα φωνάζω και πιο πολύ. Ή θα πάρω κανένα. Τέλος πάντων, μπορώ να το βρούμε το 10, με λίγα λόγια. Ξέρω, έχουμε πέσει σε μια χώρα που μας καταντήσανε όλοι οι πολιτικοί. Να είμαστε έτσι. Τέλος πάντων. Καλησπέρα. Όλα τα κόμματα. Εμπρός. Αριστερά και δεξιά. Εμπρός, φίλε. Λοιπόν. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Τάκα, ρε. Καλά είμαι, εσύ λέει. Ολυμπιακός από κόκκινη μεταμόρφωση, Νίκος με λένε. Γεια σου, Νικόλα. Μας θέλανε σήμερα με τα κύπελλα. Σ' αρέσανε. Να... Πού να τα δουν αυτοί αυτά. Και όσα έχουμε πάρει εμείς σε μια χρονιά, αυτοί τα έχουν πάρει σε όλη τους την ιστορία. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ήρθα να σου πω μια καλησπέρα, μόνο Ολυμπιακός. Ναι, φίλε μου, και από μένα. Και του χρόνου να έχουμε τις διπλάσεις εκεί πέρα, να είμαστε καλά, να έχουμε τις διπλάσεις. Λείπουνε 3, του χρόνου να τα πάρουμε τα ελληνικά και θα πάρουμε... Θέλω και ένα ευρωπαϊκό τάκαρι στο μπάσκετ του χρόνου. Το μπάσκετ, εγώ δεν θέλω να πω τώρα, συνήθως, ξέρεις, από αγάπη στην ομάδα μου και επειδή είμαστε και καλύτερη ομάδα, το νιώθω και το λέω, αλλά φέτος το μπάσκετ των αντρών, το μπάσκετ γυναικό και το πόλο των αντρών, νομίζω ότι θα πάρουμε 3 ευρωπαϊκά. Όλα θα τα πάρουμε, τα κάρε τα πάντα, τίποτα θα τους αφήσουμε. Και στην Ελλάδα εννοείται. Τίποτα, αυτοί δεν χρειάζονται λύπηση καθόλου. Απλά, φίλε μου Νικόλα, πρέπει εμείς να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τουλάχιστον τα αεραστεχνικά αθλήματα με 10 ευρώ με την κάρτα φιλάθλου και το 50 ή με το διαρκείας ή έτσι. Όποιος εννοείται, Τάκαρε, πάντα έτσι μας είναι ο λαός του Ολυμπιακού. Μπράβο, μπράβο, φίλε μου. Όποιος μπορεί, έστω και 10 ευρώ. Είναι δηλαδή... Δεν θέλω να το λέω και συνέχεια, γιατί ξέρω ότι το λαό του Ολυμπιακού είναι περήφανος κτλ. Αλλά νομίζω το κάνει από μόνος του, αλλά εγώ απλά το υπενθυμίζω. Καληνύχτα, Τάκαρε, και μόνο Ολυμπιακός. Γεια σου, φίλε. Πάντα Ολυμπιακός, βέβαια, εννοείται. Η ομαδάρα μας. Είναι, μου φαίνεται από τα λίγα, κάνουν δυο μαζί μου χαρές. Το ένα είναι η οικογένεια και το δεύτερο είναι αυτό. Τα άλλα, αφήστε τα. Το άλλο είναι ο Ολυμπιακός. Εμπρός. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Δεν μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τάκη. Ναι, εγώ είμαι ο Τάκης. Εγώ είμαι. Α, γιατί ακούω άλλο στην τηλεόραση, αλλιώς ακούω τώρα. Ναι, στην τηλεόραση μιλάω αλλιώς, από το τηλέφωνο μιλάω αλλιώς. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι για ένα πράγμα. Τι? Μ' ακούς? Χαίρομαι ότι ζούμε σε μια ορθόδοξη χώρα και όταν βλέπω τους Ολυμπιακούς μέσα κάνουν το σταυρό τους, αυτό χαίρομαι. Στο μπάσκετ. Κάποιοι παίκτες κάνουν το σταυρό τους. Αυτό κάθομαι και το χαίρομαι. Και στο ποδόσφαιρο το κάνουμε, φίλε μου. Και στο ποδόσφαιρο, βεβαίως. Και ο Σιώβας και ο Φορτούνης. Βεβαίως. Αυτό μ' αρέσει. Εγώ στα άλλη ομάδα δεν τα βλέπω. Δεν τα έχω δει τουλάχιστον. Ναι. Έτσι.
Εγώ βλέπω τις ομάδες ευρωπαϊκά, δεν είμαι κάποια ομάδα. Δεν υποστηρίζω κάποια ομάδα, αλλά το χαίρομαι όταν βλέπω αυτό το πράγμα. Εσύ δεν είσαι Ολυμπιακός. Δεν είμαι Ολυμπιακός. Τίποτα δεν είμαι. Α, εσύ μ' αρέσει που κάνουμε το σταυρό μας, εμείς οι Έλληνες. Βεβαίως. Και μ' αρέσει που το βλέπω και το παρακολουθώ. Ναι, βεβαίως. Παρακολουθώ τις ομάδες. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Όλοι οι Έλληνες κάνουν το σταυρό μας, ναι. Έτσι. Και αυτό χαίρομαι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Γεια. Εντάξει. Και ούτε άλλοι οπαδοί, τέλος πάντων. Εμείς το έχουμε αυτό οι Ολυμπιακοί. Την πατρίδα, την ομάδα μας και την θρησκεία. Και οι άλλοι οπαδοί, αλλά δεν θέλω να πω παραπάνω σε αυτά. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Γεια σου, φίλε μου. Κάτσε λίγο, φίλε, γιατί εδώ η καρέκλα... Βεβαίως, κάτσε, περιμένω. Ναι, ναι. Για πες. Θέλω να σου πω πως με το να μειώνεις τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα του βόλεϊ, το back-to-back, δύο χρόνια που σήκωσε, μειώνεις γενικά το θεσμό. Άκουλος. Μια κούπα που φυγάει και Ολυμπιακό. Με ρώτησες, να πηδήσω. Ποιος σου είπε ότι το έφυξα. Είπα στις λεπτομέρειες, χάσαμε από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, θυμάσαι όμως... Όχι, δεν θυμάσαι εσύ. Τελικό. Δεν άκουρε, φιλαράκο, να σου πω κάτι. Δεν θυμάσαι εσύ. Είπα στις λεπτομέρειες, χάσαμε το πρωτάθλημα στο βόλεϊ από τον ΠΑΟΚ. Δύο χρόνια είναι οι λεπτομέρειες όμως. Τι είναι? Δύο χρονιές είναι οι λεπτομέρειες. Ναι, δύο χρονιές. Γιατί τι είναι, να σου πω κάτι, ρε φίλε, η φετινή χρονιά, πρόσεξε με τι θα σου πω. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος και ο ΠΑΟΚ τετάρτος με 20 βαθμούς διαφορά. Δεν έχει σημασία, αφού παίζονται πλέον. Κάτσε, ρε αγόρι μου, εντάξει. Η βαθμολογία στη χρονιά, τι λέτε. Εντάξει, αγόρι μου, εντάξει. Δεν έχει σημασία. Αλλά δεν είναι μια λεπτομέρεια αυτή, δεν είναι ένα σοβαρό λόγο ότι σε πέρασε 20 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Και μετά θα... Αφού κέρδισε το τέλος μετά. Η ναι, ρε αγόρι μου, στο τέλος έχασα. Κάτω από το λευκό τον πύργο. Αυτό φάνηκε. Δεν φάνηκε ο αγώνας. Αυτό σου προσπαθώ να σου εξηγήσω. Δηλαδή ναι, δεν το λέω με κακία. Σου λέω πολύ ωραία. Όπως η κούπα μένει. Όπως και σε να μένουν οι κούπες στα αθλήματα. Συμφωνώ, αλλά άκουσε με κάτι. Όταν μια ομάδα πήγε τόσο μπροστά, μετά μπορεί να. Σε λεπτομέρειες κάτι δεν πήγε καλά στα 5-4 παιχνίδια πόσα γίνανε και έχασε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Που τι έγινε, και να λοιπόν... σου πω. Κάτι... Άκου να σου πω κάτι, ρε φίλε. Εσένα είναι μια μεγάλη ευτυχία αυτό που συνέβη στον ΠΑΟΚ πέρυσι και φέτος. Εγώ από το κύπελο του Βόλε, από το πρωτάθλημα του Βόλε έχω 28. Το καταλαβαίνεις ό,τι σου λέω. Και εσύ μου λες για τα δύο. Και μα κάτσε ρε φίλε, γιατί ξέρεις όμως εγώ δεν θα πάρω κι άλλα και θα σε ξεπεράσω, το ξέρεις αυτό από τώρα. Άκουσε με ρε φίλε μου, εγώ δεν μείωσα κανένα... Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, είμαι μεγάλη ομάδα. Ποιος είναι η μεγάλη ομάδα? Ο ΠΑΟΚ, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, η μεγάλη ομάδα είμαι. Άκου ρε φίλε, θες να μιλήσω, μην μου σπασάνε ναι. Αυτό. Πού είναι η μεγάλη ομάδα όταν έχει δύο και έχω 27-28? Ωραία, και 27 και 28 θα σε φτάσω κάποια στιγμή, ρε φίλε. Και στο ποδόσφαιρο ο Ιβάν βάζει λεφτά. Κάνω μεγάλη ομάδα. Έχω φοβερό λαό που ταξιδεύει παντού. Τι, πού λέω τάξε. Ψέματα κάπου. Ναι, ψέματα λες. Ψέματα λες. Ψέματα είναι αυτά. Εφέτος ο ΠΑΟΚ 11.000 εισιτήρια μέσα όρο. Το καταλαβαίνεις. Του χρόνου θα γίνουν 18, θα γίνουν 20. Καλά, εντάξει. Και εγώ του χρόνου θα πάρω το Champions League, έτσι θα μιλάμε. Μα είναι δυνατόν τώρα να λες εσύ, θα σε φτάσω εγώ κάποτε ή στο πρωτάθλημα ή στο βόλι, όταν θα σε φτάσω εγώ. Έτσι είναι, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος, τι μου λες τώρα. Άντε γεια! Άντε τώρα τα μας μωρέ, δεν μας πας τα νεύρα. Έχω 43 στο ποδόσφαιρο και έχεις 2 στο ποδόσφαιρο και μου λες κάποτε θα με φτάσεις. Ποτέ δεν θα με φτάσεις. Πώς γίνεται αυτό να με φτάσεις? Γίνεται ρε φίλε αυτό, δεν έχω 43 και εσύ 38 για να με φτάσεις. Πώς γίνεται, δεν θα ζεις ούτε εσύ, ούτε εγώ θα ζω. Για να γίνει, δεν υπάρχει αυτό που δεν ρε φίλε. Μην λες, πάμε εκδρομπές και πού πάτε ρε. Πάτε 200-300 άτομα γυμνή, δεν φοράτε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, την πετάτε στον δρόμο για να λέτε ότι πήγατε μια εκδρομή. Και να σου πω και κάτι, άκου να σου πω. Στο ποδόσφαιρο έγινε αυτό. Για το ποδόσφαιρο πήγες εκδρομή. Εγώ, Ολυμπιακός εννοώ, πηγαίνω σε όλα τα αθλήματα εκδρομές στην Ευρώπη. Εάν ήσουν εσύ στη θέση μου, δεν θα είχατε την αντοχή να το κάνετε αυτό. Το καταλαβαίνεις. Πας σε ένα ποδόσφαιρο του χρόνου και νομίζω ότι έκανες μεγάλη παρουσία και εγώ πάω στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο πόλο πήγα 1000 άτομα. Τι μου λες τώρα, μωρέ. Ποιος πάω, κρε. Μιλάμε για την πέμπτη ομάδα. Μιλάμε για την πέμπτη ομάδα στην Ελλάδα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, ΠΑΟ. Πάμε σε διάλειμμα.
Με ρωτάνε εδώ, έχουμε κάποια μηνύματα, πότε βγαίνουν τα διαρκείας. Ρε παιδιά, τα διαρκείας μέχρι τις 28 του μήνα είναι οι ανανεώσεις που γίνονται. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, αυτή η εβδομάδα που έρχεται. Και μετά, όποιος θέλει και παίρνει. Λοιπόν, έλεγε ο Παοκτζής πριν, τι έλεγε αυτό το παιδάκι το καημένο. Ποιος Παοκ, ρε κακόμοιρη. Ο Άρης στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία εκεί που το αθάβετε αυτά με την προπαγάνδα σας είναι καλύτερη ομάδα από εσάς. Σε τίτλους. Βάσει τίτλο. Έτσι επειδή νικάζεις μια φορά τον χρόνο και λες δίκησα, βάσει τίτλο. Πιο πολλά στο μπάσκετ έχει, πιο πολλά στο βόλεϊ έχει, πιο πολλά στο κάθε μικρό και σου λέει ότι έχει ο Άρης. Για να καταλάβεις τι βλήμα είσαι και πάρα τα βάζεις με μένα. Με τον Ολυμπιακό εννοώ. Στο πόλο που λες και το πόλο ρε Παοκτζή δεν μου πες τίποτα. Που σε έχω βουλιάξει μέσα στο Θερμαϊκό, σε έχω πνίξει. Δεν μιλάω για το λιμάνι του Πειραιά που είναι βαθύ. Το λιμάνι είναι βαθύ, ξεβράκωμα σε κάθε Παοκτζή. Δεν μιλάω για το λιμάνι εδώ, μιλάω και εκεί πάνω που σε έχω βουλιάξει. Εδώ το λιμάνι το έχει ζήσει. Κάτι βαλίτσες κάτω είναι ακόμα. Όπως βγαίνει από το καράβι, κάτι σας έπεσαν. Έτσι είχα μάθει. Πάνω εκεί πώς βγαίνατε από τη, όπως τη λένε, την πόρτα. Σας πέφτανε οι βαλίτσες κάτω στο λιμάνι. Περάτε, τις πιάστε. Άντε, βλάκες. Πάνε να τα βάζετε. Πού πάνε να τα βάλετε, με ποιον. Με τον Ολυμπιακό. Που σας νικάει συνεχώς. Από πίσω και από μπρος. Δηλαδή εντός και εκτός έδρας. Μην το παίρνετε πονηρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Ήθελα να είδα η διαρκή στήριξη στο Ίδρυμα Ελπίδα. Άλλη ομάδα θα κάνει αυτά. Μάλιστα, σωστό. Σε ρωτάω, για πες μου το, εσύ που τα ξέρεις, εγώ δεν βλέπω, εγώ το έχω δει σε ειδήσεις αυτό το πράγμα. Σωστό. Και στη UNICEF, 2 εκατομμύρια. Ναι, όχι, σε Ελπίδα το έχω δει σε εφημερίδες, τα βλέπω. Και στη UNICEF, κύριε, 2 εκατομμύρια. Άλλη ομάδα τα κάνει. Δεν, βλέπετε εσείς, εγώ δεν βλέπω. Βλέπετε κανένα πάω. Εγώ βλέπω μόνο το Ρονάλντο και τα κάνει. Ποιο θα κάνει? Το Ρονάλντο μόνο και τα κάνει, κανένα άλλο. Ο Ρονάλντο. Ναι. Ολυμπιακός. Θα κάνει κάτι τέτοια πράγματα. Εγώ βλέπω στις ειδήσεις που τα κάνει. Ναι, ο Ολυμπιακός θα κάνει, φίλε μου, αυτά. Αυτά τα κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα κάνει στην Ελλάδα. Εκτός Ελλάδας βλέπω τον Ρονάλντο μόνο και κάνει κάτι τέτοιο. Εκτός Ελλάδας ο Ολυμπιακός. Κάτι λεφτά που δίνει, κάτι τέτοια τα βλέπω και τα κάνει. Άκουε. Εδώ στην Ελλάδα άλλη ομάδα δεν βλέπω να το κάνει. Και ο Ολυμπιακός και στην Ευρώπη δίνει 2 εκατομμύρια στη UNICEF. 50.000 εμβόλια για τα παιδάκια που έχουν κάποιο πρόβλημα. Το ξέρω. Άλλη ομάδα τα κάνει, αυτό σε ρωτάω. Είπαμε όχι. Το είπαμε. Όχι. Αυτό λέω, αυτό λέω. Επομένως, χαίρεσαι να τα βλέπεις αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Τα βλέπω. Ο Παοκτζής να τα βλέπει, ο Αριανός, ο Αεκτζής, ο Παναθηναϊκός. Ναι. Αυτά χαίρεσαι να τα βλέπεις. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μπράβο, να είσαι καλά. Και μην ξεχνάμε και τα εδώ, τι έχει κάνει στους πρόσφυγες. Υπάρχει ο Ολυμπιακός, δεν μιλάω για το Δημαρχείο, άλλη δουλειά αυτή. Του Δημάρχου και καλά να είναι ο Γιάννης ο Μόραντης, άλλη δουλειά. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να το πω ότι ο Γιάννης ο Μόραντης, σαν δήμαρχος του Πειραιά, έχει κάνει ένα σωρό. Μιλάω για την ΠΑΕ Ολυμπιακός που δίνει φαγητά σε πάνω από 150.000 γέμματα, νομίζω, και. Τι 150.000, παραπάνω. Ποιος θα κάνει αυτά, ποια ομάδα? Αυτόν που βρίζουν όλοι. Αυτός θα κάνει. Που δεν έχει καμιά δουλειά στην Ελλάδα, όλες τις δουλειές είναι έξω, που πληρώνει, έχει πληρώσει πάνω από 100 εκατομμύρια στην εφορία εδώ και 6 χρόνια. Σε μια πτωχευμένη Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός επενδύει. Οι άλλοι με τα ψέματα. Και με τα ψέματα θα ζουν. Εμπρός. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Από το Περιστέρι τηλέφωνο. Χάρη με λένε. Γεια σου, Χάρη. Είμαι μεγαλύτερος από εσάς. Ναι. Ήθελα να σας πω το εξής. Γιατί κάθεστε ρε παιδιά και χτυπιέστε. Ναι. Δεν τους λυπάστε τους φουκαριάριδες. Αυτοί οι διάφοροι περιπτώσεις δεν ξέρουν τι να δικαιολογήσουν. Λοιπόν, δεν θέλω να βλέπω τους Ολυμπιακούς με κανένα τρόπο να στενοχωριούνται. Δεν στενοχωριούνται, απλά είναι βιάνε. Εν διάφορη περιπτώσει, θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας προσωπικά, γιατί έχω να σας κάνω μία πρόταση. Τι είδους πρόταση? Με την οποία
θα τους κάνετε όλους να παλαλιάσουνε. Να μαλακιστούνε. Χωρίς εσείς να στενοχωριέστε για τίποτα. Και εμείς δηλαδή οι Ολυμπιακοί. Εμείς θα γελάμε. Αυτό που θα μου πείτε τι θα τους κάνω εγώ να... Εμείς θα γελάμε, λέω. Α, θα γελάμε. Με αυτό που θα τους κάνουμε, εμείς θα γελάμε και εκείνοι θα ψάχνουν να κρυφτούν. Με αυτό που θα μου πείτε εσείς. Αλλά δεν μπορώ να σας το πω στον αέρα. Εντάξει. Πρέπει να μου δώσετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να τα πούμε από κοντά. Αφήστε το τηλέφωνο σας μέσα στο κοντρόλ να τα πούμε. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο με το οποίο μπορώ να έρθω σε επικοινωνία μαζί σας. Ακούστε τι σας λέω. Ναι. Όταν μην κλείσετε τη γραμμή, θα μιλήσετε με το κοντρόλ και θα αφήσετε το τηλέφωνο σας. Θα πάρω πάλι τηλέφωνο όχι, δηλαδή. Όχι, δεν θα κλείσετε τη γραμμή. Θα σας πω τώρα γεια σας, αλλά εσείς το τηλέφωνο δεν θα το κλείσετε. Και θα μιλήσετε με τον άνθρωπο που είναι στο κοντρόλ. Ωραία. Θα μείνω στη γραμμή και θα με πάρει άλλο. Μην κλείσετε το τηλέφωνο. Λοιπόν, και θα τα πούμε από κοντά και θα δείτε. Ναι. Να μου πείτε κάτι για να τους πω εγώ και για να γελάμε εμείς και αυτοί να... Να... Αυτοί άστα το τι θα κάνουν. Άστα, θα πάθουν. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, χάρη μου. Άστα το τηλέφωνο στα παιδιά. Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο. Καλό βράδυ. Θα μου πει κάτι ο φίλος μας και θα σας το πω εγώ. Εμείς θα γελάμε και αυτή τη λέξη μου, δεν τη θυμάμαι, μην την ξαναπώ γιατί μπορεί να την είπα λάθος. Δεν την άκουσα καλά. Για να δούμε τι θα μου πει ο φίλος ο Χάρης. Α, και όσον αφορά αυτό που είπατε για μένα, δεν στεναχωριέμαι. Νευριάζω. Γιατί υπάρχουν τέτοια μυαλά που δεν καταλαβαίνουν ότι το άσπρο είναι άσπρο και το μαύρο είναι μαύρο. Και αυτοί προσπαθούν το μαύρο μου το κάνουν άσπρο. Εκεί νευριάζω. Δεν στεναχωριέμαι όταν έχω αυτά τα κύπελα εδώ. Καταλαβαίνετε. Δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Μόνο νευριάζω. Και νευριάζω γιατί θα το επεκτείνω κιόλας. Γιατί και αυτά τα άτομα που δεν έχουν μυαλό πάνε και ψηφίζουνε και στεναχωριόμαστε όλοι οι Έλληνες μετά. Κατάλαβα τι θέλω να πω. Εμπρός. Τι τραβάμε. Για να δούμε τι θα μας πει ο Χάρης. Που θα γελάμε εμείς και θα μαλακίζονται οι άλλοι. Κάπως έτσι μου είπε. Εμπρός. Μη στεναχωριέστε εσείς Βαζελάκια και Αγγιτζίδες. Η αλήθεια είναι αυτή που σας λέω. Δεν σας λέω τίποτα ψέματα. Εμείς οι Ολυμπιακοί δεν είμαστε ψεύτες. Ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε στα ίσα. Ούτε ρουφιάνοι είμαστε. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Αφήστε τα αυτά που λέτε θα... Λοιπόν, κάτσε με το τηλέφωνο να δούμε τι έγινε. Το πήραμε το τηλέφωνο του άνθρωπου. Το πήραμε το τηλέφωνο του άνθρωπου. Πάμε σε άλλη γραμμή τότε. Πήραμε το τηλέφωνο του κυρίου Χάρη. Που θα μου πει κάτι και θα γελάμε εμείς οι Ολυμπιακοί και εσείς θα μαλακίζεστε από ό,τι άκουσα καλά, αν άκουσα καλά. Άτομα, σύντομα την Παρασκευή ας το πω. Εμπρός. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλησπέρα Τάκη. Γεια σου φίλε. Βαγγέλης από Χατζηκυριάκιο. Γεια σου Βαγγέλη από Χατζηκυριάκιο. Τι κάνουμε, καλά? Καλά είναι. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Ναι. Τα έχουμε πει και από κοντά άπειρες φορές. Εμείς. Ναι. Ναι. Κάτω σε ένα μαγαζί, σε ένα καφέ εκεί στο Πηδιάκι, στη Ζαμαδού. Μάλιστα. Στην φίλη μας η Λευτέρη. Στα Μπράδες, πες αλήθεια, τι μαγαζί, Μπράδες είναι. Στα Μπράδες, ακριβώς. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μ' αρέσει αυτό που βλέπω το σκηνικό εκεί στην εκπομπή. Βέβαια τον Άκη δεν βλέπω. Πήγα να κάνω μπάνιο με τα παιδιά, άσε τον άνθρωπο να ξεκουράσει και λίγο. Φτάνε εδώ την Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Λοιπόν, ναι. Πήρα να πω κάτι. Είχε βγει ένας φίλος την Παρασκευή στην εκπομπή και έλεγε για το Μαρινάκι. Ναι, τι. Ότι δεν του άρεσαν κάποια πράγματα που κάνει ο πρόεδρος, τέλος πάντων.
Σου είπα, αυτός ο άνθρωπος. Επειδή εγώ μιλάω με φίλους μου Παναθηναϊκούς, Παοκτζίδες, Αεκτζίδες, όλοι θα θέλαν να έχουν ένα Μαρινάκι ή πιο παλιά ένα Κόκαλη στην ομάδα τους. Βεβαίως. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, συν το ότι βοηθά τον Αεραστέχνη με τις όποιες κινήσεις του. Και εντάξει, δηλαδή ευελπιστώ δηλαδή, ότι ο Μαρινάκης θα κάνει και άλλα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είμαι σίγουρος. Τι είσαι 100%. Σίγουρο. Θα κάνει και άλλα πράγματα για την ομάδα μας. Ένα λεπτό, ρε φιλαράκο. Εδώ τι είπε ο Μαρινάκης. Στο ένατο παγκόσμιο συνέδριο της σειράς 7, τι είπε θα φτιάξει. Παλάτι θα φτιάξει. Και κολυμπητήριο και κλειστό. Να παίζουν και βόλε και μπάσκετ. Αυτό είπε ο Μαρινάκης. Η πιο μεγάλη μεταγραφή αυτή είναι φέτος. Συμφωνώ απόλυτα. Η πιο μεγάλη μεταγραφή του Μαρινάκη αυτή είναι και με δικά του λεφτά. Όχι τραχαγύρε με νομαρχίες και δήμους και, σωστά. Και Τσίπρα κλπ. Και σωστά. Έτσι, και θα πρέπει και οι υπόλοιπες ομάδες, έχετε πει επανειλημμένα στην εκπομπή, να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ολυμπιακού. Γιατί αυτό θα κάνει καλό και σε εμάς, αν δυναμώσουν οι άλλες ομάδες, να έχουμε ένα κάπως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ναι, τι, να βάλουν, ναι, πρέπει να βάλουν λεφτά, ρε φίλε. Βέβαια. Βέβαια, τώρα δηλαδή, τώρα αυτοί πάνε τώρα με τα ψέματα να κάνουν τώρα ομάδα. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, με τα ψέματα. Αν δεν γίνει ο σωστός ο προγραμματισμός σε μια ομάδα. Λεφτά, αγόρι μου, δεν είναι μόνο προγραμματισμός. Λεφτά έχεις. Και εγώ θέλω να πάω πάρω μια Πόρσε. Έχω λεφτά. Δεν έχω. Σωστά. Θα πηγαίνω με το λεωφορείο. Πώς θα γίνει δηλαδή. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, η ομάδα μας φέρει το καλό σου καλύτερο σε όλα τα κλίματα. Να πάρεις διαρκείας, επειδή κατάλαβα ποιος είσαι, και κατά φιλάθλου αν δεν πάρεις διαρκείας, οπωσδήποτε. Σωστά, ναι. Σωστά. Τι ήθελα να πω, διαρκείας, εγώ δεν είχα πάρει τη χρονιά μας πέρασε από 30 Ιουνίου και μετά θα μπορώ να προμηθευτώ. Νομίζω 28 ή τέλος, 30 νομίζω. 28 ή τέλος. Θα ενημερώνεσαι. Από εφημερίδα, από τα site της ΠΑΕΚ και από την εκπομπή αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Γεια σου, φιλαράκο. Γεια. Και μην να στείλω μια και άκουσα Χατζηκυριάκιο στον κύριο Μιχάλη χαιρετίσματα. Βλέπετε, δεν είναι μόνο το Γήθιο, ο Λοσάντας και ο Άγης που τους στέλνω χαιρετίσματα και σήμερα τους στέλνω. Υπάρχει και κάποιος κύριος Μιχάλης που είχε μια καταπληκτική κόρη την Κυριακή. Κυριακή είναι το όνομά της. Που είναι Ολυμπιακός άρρωστος και ο μπαμπάς και η μαμά και ο αδερφός της και η Κυριακή και όλη η οικογένεια του. Στέλνω χαιρετίσματα. Λοιπόν, και ένα άλλο, να μην το ξεχνάω να το πω, για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Μαρινάκη. Αυτός ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ποτέ δεν θα έριχνε τον Ολυμπιακό στη γάμα κατηγορία για 80 εκατομμύρια. Εντάξει είμαστε. Εσείς κρατήστε τον άλλον που σας πήγε στα τάρταρα. Το γήπεδο δεν το βλέπετε να γίνει. Κάτι χόρτα βλέπω εγώ και μεγαλώνουνε. Καθίστε εκεί. Αυτοί είστε εσείς οι οπαδοί. Εμείς κάποτε είχαμε πλέξει με κάποιον, μην πω όνομα, και τον διώξαμε με τις κλωτσές. Και εσείς τον έχετε εκεί και σας δουλεύει. Όπως και πάμε εκεί. Καθίστε εκεί. Ο Παναθηναϊκός είχε τον Παρθενογιάννη με λεφτά. Τι να πω τώρα για αυτόν τον άνθρωπο από θέμα περιουσίας χρημάτων. Και τον έδιωξε και έφερε τον Αλαφούζο. Καθίστε εκεί. Σας αξίζει. Εμπρός. Μ' ακούς? Ναι, ακούω. Φεδωρής λέγομαι. Είμαι μεγάλη σε ηλικία, 60 χρονών. Ναι. Ολυμπιακάρα τον Άγιο Στέφανο. Αττικής. Από τον Μπογιάτη. Ναι, από τον Μπογιάτη, μπράβο. Που έχετε μια ομαδάρα εκεί που λέγεται Ολυμπιακός Μπογιατίου. Ακριβώς, και αυτό ήθελα να πω. Που έχω παίξει με τα σπάτα και σας έχω νικήσει. Δύο παιδιά μου και δύο Ολυμπιακοί, βέβαια, αλλά ο ένας δεν ασχολείται με τα αθλητικά. Ναι. Ο άλλος πρόλαβε και φόρεσε ότι έστω το δαθμό σε φανωμένο, έστω και αν είναι Ολυμπιακός εδώ της περιοχής. Πάντως, δάθμο σε φανωμένος αθλητής ήταν για αυτούς Ολυμπιακάρα. Κρίμα που δεν μπόρεσε να συνεχίσει, δηλαδή σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Εγώ θα ήθελα να δοκιμάσει τις φύγες του και αργότερα στο μεγάλο Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι και εύκολο έτσι όπως θα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, για να μην σε καθυστερώ, ήθελα να πω απλώς
Δεν μπορώ να καταλάβω πως αυτοί που είναι άλλων ομάδων παίρνουν τηλέφωνο και περιμένουν για να πούνε βλακίες. Όπως ο προηγούμενος, όπως και άλλοι που παίρνουν, ας πούμε, για να βρίσουν για να πούνε τη βλακία τους. Όσο δεν για τον Παγωτή που πήρε, όλες οι ομάδες, τις ομάδες τους λένε ομαδάρα. Παοκάρα, αελάρα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει φανατικούς οπαδούς, έχει ξέρω στην Στοβορά και αυτό ότι δύο Άρης είναι σε μεγάλη πτώση τα τελευταία χρόνια. Έτσι, από το μπάσκετ. Γιατί είναι βέβαια ένα λεπτό, ένα λεπτό. Έκανε ένα τον Γκάλι και τα λοιπά. Κάτσι, και μετά χάθηκε ο Άρης. Κατά τα άλλα είναι όπως ακριβώς τα λες. Να πω και εγώ ο Άρης έχει μεγαλύτερη παρουσία σε. Να πω και εγώ δύο κουβέντες. Γιατί ο Άρης δεν έχει φανατικούς. Τι έχει μια πτώση, ρε παιδί. Τι είναι οι παοκτζίδες. Αυτοί προταλέγονται και λένε ότι είναι παντού οι παοκτζίδες. Πού είναι παντού, μωρέ. Ρε εσύ, άνω τούμπα, κάτω τούμπα. Εκεί είναι οι παοκτζίδες. Πού είναι, μωρέ, και δεν τους βλέπω. Πού είναι, μωρέ. Πού τους έχετε κάνει, τι είναι, μωρέ. Ρε, ποιοι είναι, το λιμάνι είναι βαθύ, σου λέω. Και οι δύο δικέφαλοι. Ω, καημένε τώρα, άσε μου. Και οι δύο δικέφαλοι έχουν τα ίδια προβλήματα με τον Ολυμπιακό μονίμως ασχολούνται. Να πω για τον ΠΑΟΚ, να πω ότι είναι τσιουράκι του Παναθηναϊκού. Πόσα χρόνια τους παίρνουν τους παίκτες, έτσι και δεν είναι κουβέντα. Ή πηγαίνει, ο άλλος πήγε και φουλατσάριζε του Παναθηναϊκού από κάτω ή αεκτήρες όταν παίζανε μαζί του στην Τούμπα και δεν κάνουν μόκο, δεν μιλάνε. Όσο για την ΑΕΚ, έχει κάνει και άλλα πράγματα που πρέπει να θυμίσουμε. Να θυμίσουμε ότι τους δώσαμε το γήπεδο για να τους σώσουμε από την Ευρώπη που δεν τους ήθελε κανείς να τους δώσει το γήπεδο και ο Πανιώνιος δεν τους έδινε, είχε το πρόβλημα με τα δοκάρια και με τα έτσι. Να θυμίσω ότι εμείς όμως όταν θελήσαμε το γήπεδο το μπάσκετ που δεν πληρώνανε και όλα αυτά κακοπληρωτές, καθόντουσαν επίτηδες και δεν μας αφήσαν να πάρουμε το γήπεδο. Τότε που εμείς θέλαμε μια μικρότερη, ένα καλύτερο γήπεδο και σουλπωμένο από εκείνο το αχανές, ας πούμε, που δεν μπορεί να το σέφει τότε. Και δεν το κρατάγανε με νύχια και με δόντια να μην το πάρει ο Ολυμπιακός που είναι και καλοπληρωτής, ενώ αυτοί δεν πληρώνανε. Ναι, άκουσα. Αυτό δείχνει, ας πούμε, πόσο δυστυχή, ας πούμε, είναι. Τέλος πάντων, αυτό θέλω να πω ότι δεν έχουν δείξει. Και βέβαια, ας μην χαίρονται που παίρνουν παίκτες αυτούς που παίρνουν. Γιατί αν θυμάσαι, τα ίδια κάνανε και κάποτε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Και όταν ο Κάτ σε εμά, και τον κουτάγανε και δίθεν του δίνανε τα περισσότερα λεφτά, και μετά δεν είχαν να τον πληρώσουν. Ωραία. Έτσι δεν είναι. Να πω κι εγώ μία. Ναι, ναι. Μόνο αυτά θυμάσαι από την ΑΕΚ. Πολλά, πολλά. Θα μπορούσαμε μια εκπομπή ολόκληρη να κάθομαι και να μιλάμε. Να σου θυμίσω κι εγώ κάτι που επιτρέπει. Θυμάσαι κάποιον Χρυσοβιτσιάνο. Ναι, με, ναι. Με τα 5.000 στην Πενδέ, δωδοκέρα στις Έρες. Καλά, το πολλά, θυμάσαι. Πολλά. Τα θυμάσαι αυτή την ΑΕΚ, την τίμια ομάδα. Τη θυμάσαι. Μόνο αυτό. Θυμάσαι. Μόνο αυτό. Τα πρωταθλήματα που μας κλέψανε. Τι, εγώ αυτά, εγώ σε πάω σε αυτά που λένε, μωρέ, επιτιμιότητα. Σε πάω στην τιμιότητα! Και δείχνουν να μιλάνε. Και μιλάνε τον ταξί για υπόδικους, για τέτοια στιγμή που η φωλιά τους είναι λερωμένη. Εγώ σου λέω για την τιμιότητα, Παλτσεραϊκός ΑΕΚ, 5.000 γεμάτη Μπενβέ, Χρυσοβιτσιάνος όνομα. Έτσι. Α, και μια πρόταση θα ήθελα να κάνω. Πες, γιατί έχεις πει. Και να κλείσω να μην σου κρατάω ότι... όχι. Τώρα αυτό που ήθελα να πω, μέσα στο τόσο έργο που κάνουν στον Ολυμπιακό, αν ήταν δυνατόν μια πρόταση, αν το ακούει και ο Πρόεδρος, να αγκαλιάσει τους Ολυμπιακούς, τους τοπικούς, αν γίνεται. Έστω και με μια απλή βοήθεια, δηλαδή μια χωρεσιά, μπάλες, ξέρω, γιατί βλέπετε και από εδώ και από τους δικούς μας. Ξεκινάμε από μπάλες, και είναι προβλήμα όπως και άλλοι Ολυμπιακοί. Και βέβαια εμείς που είμαστε Ολυμπιακοί, κοιτάζουμε όσο γίνεται να υπερισχύουμε. Σε εμάς υπάρχουν και αρκετοί αγίες και αρκετοί, αλλά εμείς πάντοτε Ολυμπιακός. Ωραία. Κάρτα φιλάθλου θα πάρεις εσύ, που είσαι Ολυμπιακός. Βεβαίως. Και αυτό ήθελα να το πω. Αυτό με νοιάζει. Εγώ είμαι δυστυχώς από τις φιλάθλους του καναπέ. Βέβαια, τις μάχες μου τις δίνω, ναι. Αλλά θα πάω όμως για αυτό το λόγο και θα πάρω και κάρτα μέλους. 10 και ευρώ, ή κάρτα μέλους, τον 50 ή κάρτα φιλάθλου το 10. Έτσι, και από, για να έχουμε τον χρόνο εδώ και τα ευρωπαϊκά. Μπορούμε να πάρουμε και τον 10.000, έτσι δεν είναι. Τον 10.000. Να πάρω το παιδί μου τη μέλους, αλλά να πάρω και το φιλάθλου που είναι τον πάρε εσύ αυτά που πήγαινε και θα σου πούνε οι άνθρωποι. Ωραία.
ή το 10. Αυτό να κάνουμε όλοι, γιατί από ό,τι βλέπω γίνεται φοβερό έργο στα τμήματα τα ερασιτεχνικά του Ολυμπιακού. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Ναι. Με τη βοήθεια του Προέδρου και τη βοήθεια των φιλάθλων. Ναι. Έτσι. Έγινε. Γεια σα, λοιπόν, έχω λίγο τράξη, γιατί χρόνια σα βλέπω. Αλλά δεν είχα πάρει ποτέ. Καθόλου δεν είχε τρακ. Δεν έχασε κουβέντα. Τέτοια ροή. Έχω κλείσει την τηλεόραση και βλέπω. Μόνο σε βλέπω. Και βλέπω ότι έχουμε διαφορά. Έχουμε, ξέρει. Και λίγο με τα βέβαια. Φίλε μου, δεν θα σου πω κάτι. Έπαθα πλάκα. Τέτοια ροή σε λόγο. Άστο. Άθελα πολύ. Εγώ σε ξέρω. Εσένα σε ξέρω τότε που πήγαινα στον γήπεδο. Γιατί κάποτε ήμουνα και εγώ. Ήμουνα και στο μπάσκετ γραμμένο στη Θεία Ρασπά και στο Διαδία. Αλλά έμενα σε μια Σμύρνη τότε, ήμουν και κοντά. Μετά έφυγα, έρθω στον Άγιο Στέφανο, μεγάλωσα, έχω προβλήματα. Εντάξει, φίλε μου, εντάξει, αυτά. Σταμάτα λίγο, ρε Χριστιανέ. Εντάξει, θα τη δίνω. Και αυτή τη ροή σε ό,τι συζήτηση γίνεται. Ποια συζήτηση, μόνο σου μίλαγε, ρε φίλε. Έχω βέβαια την τιμή, το λέω και τώρα και κλείνω, να έχω συναντήσει πολλού αρκετού τηλεφώνου ποδοσφαιριστέ του Ολυμπιακού και να του σφίξω το χέρι με κορυφαία την περίπτωση στον Μόναχο που βρήκα εκείνο το μεγάλο τον ποδοσφαιριστή μα συγχωρεμένο τώρα τον Περσίδη. Όπω επίση κάποια στιγμή και τον Πλητικόπουλο, τον Μιχάλη. Το Μιχάλη όταν δούλευα στην γραφείο ταξιδίων που εξυπηρετούσε την εθνική εντάξει, τότε. Αυτά λοιπόν να σα κρατάω. Χάρηκα που τα είπαμε. Τα είπαμε, τα είπαμε. Χάρηκε που τα είπε, θα λε. Έτσι, λοιπόν. Μην με μπερδεύεις. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που μου το επιτρέπεις. Να είσαι καλά. Είσαι γίγαντας. Θες να πεις κάτι άλλο, δεν νομίζω, τα πες όλα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εγώ και εσύ. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Μαρινάκη, όπως είπαμε, με τη βοήθεια του την κάρτα μέλους παίρνει ο κάθε φίλος του Ολυμπιακού και με τη σωστή διαχείριση και προεδρία του Μιχάλη Κουντούρη. Μην τα ξεχνάμε όλα. Αγγελόπουλο, Μαρινάκη, Κουντούρη, θύρα 7, κόσμος του Ολυμπιακού. Έτσι θα τους νικάμε. Παρακαλώ. Παιδιά, τη βλέπετε εδώ πέρα από, τη βλέπω η επίσημη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Τη βλέπετε τώρα στην οθόνη, έτσι, τη λέει, άντε γεια. 1999. Τα άλλα δεν τα θυμάμαι και τι γράφει. Δεν τα βλέπω καλά τα γράμματα. Εντάξει. Πολύ ωραία ρε μάγκες. Άντε ρε φίλε. Φοβερό. Φοβερό. Καλησπέρα. Η επίσημη σελίδα της εκπομπής, έτσι. Ως φίλος του Ολυμπιακού με τον ύμνο. Δεν χρειάζεται να πει πολλά λόγια. Βάζει τον ύμνο η καλύτερη... Θα κάνω να λέγαμε μέσω του ύμνου του Ολυμπιακού. Δεν θέλει να πούμε και για μια κουβέντα μισθάρι. Που δεν λίγα ποτέ. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Αυτός ο παντός του Ολυμπιακού δεν θέλει να λέει πολλά λόγια. Δεν θέλει να λέει γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Θέλει να λέει να βάζει τον ύμνο του θρύλου. Ωραίος. Πολύ ωραίος ο φίλος. Αύριο έρχεται ο παιχταράς, ο Καναδός, ο Κεμ Μπίλτς, Σέντε, 2, 6, 8, 10, πόσο βγαίνει το ύψος. Καλησπέρα. Σέντε, εμπρός. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Περιμένω για το να μιλήσω στο Τάκαρο. Εδώ με φίλε. Ακούγομαι. Βέβαια ακούγεσαι. Ωραία, χαίρομαι. Ολυμπιακάρα από Πηγάδα. Από Πηγάδα. Από Πηγάδα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ για την εκπομπή σας. Πολλά πολλά. Εσύ Ολυμπιακός είσαι.
Ολυμπιακά, ρε, ναι. Άρα η εκπομπή μας θα δεις. Από μικρός. Μπράβο. Ναι. Και ήθελα να σας πω ότι σε όποιους ανώμαλους, σαν αυτόν που είχε πάρει τηλέφωνο το τίμο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, να τους λέτε άντε γεια. Γιατί εμείς Ολυμπιακοί με ανώμαλους δεν μιλάμε. Ναι, βέβαια. Βέβαια, έτσι. Έτσι, φίλε. Πού το θυμήθηκε, ξέρετε, για ώρα. Φοβερό! Γεια, λέγε. Γιατί μόλις αυτός ο ανώμαλος είναι ο Μπλέξ. Ποτέ. Ναι. Εσύ αν επιτρέπετε που μένετε, γιατί θέλω να σας συναντήσω και από κοντά. Να τα πούμε, είναι... Έλα στο Καραϊσκάκι για να με βρεις. Είμαι φανατικός σας. Ναι. Εντάξει φίλε μου, στο Καραϊσκάκι εκεί στην 7 έλα να με βρεις. Την κύριε 7. Ναι, πού άλλο. Έτσι. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Μπράβο ρε Μαγκά. Χάρηκα πολύ που τα πάμε. Χάρηκα πολύ που τα πάμε. Κι εγώ φίλε μου. Ολυμπιακός! Τρίτος είναι και Θεός. Και επειδή θυμήθηκα τώρα τις Σέρες και του Χρυσοβιτσιάνου, πώς μου έρχεται στο μυαλό και η Κεστάπο. Τα SS που παίξανε με τον Παναθηναϊκό. Οι Έλληνες πολεμάγανε και αυτοί παίζανε μπάλα με τους κατακτητές. Με τα SS και την Κεστάπο. Κοιτάξτε για ποια ομάδα μιλάμε. Και μετά από λίγα χρόνια πήγαν και στο Wembley με τους... με αυτούς που κάνανε το πραξικόπημα και τη Χούντα που ήταν στην Ελλάδα μια 7 ετία. Για αυτές τις ομάδες μιλάμε. Και λένε για ΛΑΣΚ και πετάνε και λένε για Ολυμπιακό και κοιτάξτε την τύφλα τους. Κοιτάξτε με ποιους μιλάμε. Δεν είπα ότι όλοι πάμε εκεί είναι και στα μπίτες. Είπα για την ομάδα εκείνη που έπαιξε. Και όσοι ήταν και μέσα στο γήπεδο. Ειδικά όσοι ήταν μέσα στο γήπεδο ήταν και Γερμανοί. Έλληνες Γερμανοί, όπως τους προδότες, όπως θες. Αυτοί που πήγαν και είδανε τον Παναθηναϊκό με τα SS, Γερμανοτσολιάδες. Οι άλλοι Παναθηναϊκοί ήταν Έλληνες, πολεμάγανε και οι Έλληνες. Και οι Παναθηναϊκοί πολεμάγανε, δεν πολεμάγανε μόνο. Όλοι οι Παναθηναϊκοί πολεμάγανε, όλοι οι Έλληνες πολεμάγανε. Αλλά εκείνο το στίγμα, πώς το έχετε πετάξει από πάνω σας αυτή τη βρωμιά. Έτσι είναι, βρωμιά είναι αυτό. Και μετά γίνεται η Χούντα και μετά βγάζετε και τον ύμνο. Παντοτινέ πρωταθλητής του Τάτσι Σπορ. Και έχω καμιά κοσαριά εγώ εδώ πέρα, κύπελα εδώ, κάθε χρόνο. Και εσύ πήρες ένα. Και είσαι παντοτινός. Και σε όλα τα σπορ. Μπράβο σας. Μεγάλη μαγιά. Μεγάλη λεβεντιά. Να χαίρεστε τους εαυτούς σας και την ομάδα σας. Τελειώσαμε. Τι έχουμε. Καλησπέρα. Μπράβο σας. Εμπρός. Ναι. Έλα Τάκα ρε. Έλα φίλε. Από το κόκκινο κορυδαλό. Ναι. Λέγε. Ένα έχω να πω. Και δύο. Ότι φέτος θα τα πάρουμε όλα. Κι εγώ το λέω αυτό. Πρόσκεισε τα πιστόλα, καλά τα πήγες μέχρι τώρα. Όχι, Ολυμπιακά εννοείται. Ναι, πάμε στην ομαδάρα και πάντα μέχρι να πεθάνουμε. Τι θα? Μέχρι να πεθάνουμε θα στηρίζουμε την Ολυμπιακάρα μας. Βεβαίως, μέχρι να πεθάνουμε. Τα λέμε τα καρεκιάους, λέγομαι... Εντάξει, λέγεσαι. Ολυμπιακός. Να σε καλά. Βαζέλια, τα πουτανάκια μας είναι. Εντάξει μωρέ τώρα, μη βρίζετε. Δεν κάνει τέτοιες μέρες που είναι. Με τον καύσωνα. Άλλωστε... Δεν πρέπει να βρίζουμε εκτός από αυτούς. Αυτό θα το πω. Εκτός από αυτούς που βρίζουν τα θύματα της σειράς 7. Αυτούς θα τους λέτε πουτανάκια και μπάσταρδους. Τους άλλους που δεν βρίζουν άλλο πράγμα. Αυτούς, πρώτος εγώ το λέω. Πρώτος εγώ τους λέω μπάσταρδους και πουτανάκια που βρίζουν τα θύματα της σειράς 7. Και όλοι οι Ολυμπιακοί. Τι είπα, Μάγκες μου. Ωραία, περάσαμε τα κύπελα.
Τέλεια ήταν σήμερα. Φοβερή εδώ το πλάνο, όλα εδώ τα κύπελα. Θα έρθει και ο Άκης, θα τα βάλει και ο Άκης. Μην είναι και εκείνος παραπονούμενος. Έχουμε τέτοια ευτυχία εμείς οι Ολυμπιακοί. Τέτοια είδους ευτυχία. Κάρτα μέλους, κάρτα φιλάθλου 10 ευρώ, κάρτα μέλους διαρκείας στον Ολυμπιακό όλοι κοντά μαγκές. Και μην ξεχνάτε, το πρωτάθλημα που αρχίζει τον Αύγουστο είναι σαν να είναι το πρώτο μας πρωτάθλημα, το θέλουμε τόσο πολύ. Σαν να είναι το πρώτο. Καλό βράδυ.